popolo di Smol di Amorfonte Socoluto. Η στρατσέντα έσοδα πρακτικά 18.862.330 ευρώ, έκτακτα 9.246.710 ευρώ, χρηματικό υπόλοιπο της 31/12/2013 2.675.293 ευρώ, σύνολο εσόδων 30.784.237,80 λεπτά. Πληρωμένα έξοδα. Σύνολο εξόδων 26.655.749,77 ευρώ. Χρηματικό υπόλοιπο της 31/12/2014 4.128.488,03. Σύνολο εξόδων 30.784.337,80 λεπτά. Ως προς τα στοιχεία του ισολογισμού παρουσιάζονται τα ακόλουθα. Το σύνολο των υποχρεώσεων του Δήμου, μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, ανέρχονται στο ποσό των 4.464.000 ευρώ. Τα χρηματικά διαθέσιμα, παρά τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που επικρατεί, ανέρχονται στο ποσό των 4.131.000, ικανά για να καλύψουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που ανέρχονται στο ποσό των 3.350.000 ευρώ περίπου. Προκύπτει μείωση εσόδων που προέρχεται από βεβαιωμένες απαιτήσεις από φόρους πρόστιμα προς αυτήν κατά ποσό 4.656.000 ευρώ σε σχέση με τον ισολογισμό του προηγούμενου έτους και οφείλεται κυρίως στα έσοδα από πρόστιμα θέρμων κατασκευών, τα οποία δεν βεβαιώθηκαν για το 2014, και στα έσοδα από τη φοδό. Το αποτέλεσμα στον ισολογισμό του Δήμου μας για την τέταρτη διαχειριστική χρήση του ενιαίου καλλικαρτικού Δήμου παρουσιάζει έλλειμμα ύψους 4.927.577,63 ευρώ. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, επί της ουσίας, σε ένα χρόνο που φαινόταν, στο πρώτο εννιάμινο δηλαδή του 2014, που φαινόταν να υπάρχει μια πλήρη χαλαρότητα, ίσως του προεκλογικού έτους, το τελευταίο τρίμηνο καταφέραμε να διπλασιάσουμε το ρυθμό υλοποίησης του προϋπολογισμού τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα. Κάνοντας μια αναφορά στα νούμερα, σας γνωρίζω ότι στο σύνολο του προϋπολογισμού το ποσοστό υλοποίησης των εσόδων ανέρχεται σε 44%, εκ των οποίων το 30% πραγματοποιήθηκε το 9μηνο και το 14% το τελευταίο τρίμηνο. Ως προς το ποσοστό υλοποίησης των εξόδων, το σύνολό τους ανέρχεται σε ποσοστό 38%. Για το 9μηνο είναι 25% και για το τελευταίο τρίμηνο ανέρχεται στο ποσοστό 13%. Πέρα από κάθε αμφισβήτηση, μια που μιλάνε οι αριθμοί και δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, η Μηχανή του Δήμου ξεκίνησε να λειτουργεί ξανά την 1η Σεπτεμβρίου του 2014 και συνεχίζει με πιο καλά αποτελέσματα το 2015. Οι δεσμεύσεις που έχουμε να λάβει ως Δημοτική Αρχή υλοποιούνται μία προς μία, παρά τις πρωτοφανείς δυσκολίες που παρουσιάστηκαν μέσα στο 2015. Συνεχίζουμε με τη συμπαράσταση των πολιτών και των στελεχών των δημοτικών υπηρεσιών, στίζοντας ένα καλύτερο μέλλον. Το λόγο τώρα έχει ο αρχηγός λογιστής του Δήμου μας, κ. Γιάννης Αναστασιάδης, προκειμένου να αναλύσει τον ισολογισμό και να απαντήσει στις τυχόν ερωτήσεις. Ευχαριστώ.